Ο λόγος δεν είναι μόνο ότι αισθάνομαι χαρά ερχόμενος σε ένα μέρος τόσο οικείο για μένα που πραγματικά το νιώθω σπίτι μου, αλλά διότι θέλω να καταδείξω την προσήλωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού σε αυτόν τον ιδιαίτερο γεωστρατηγικά χώρο της πατρίδας μας. Ως αρχηγός στρατού, την πρώτη μέρα που ανέλαβα ήρθα εδώ και το βράδυ κατέληξα στο Καστελόριζο και τώρα επέλεξα το σχηματισμό αυτόν για να το τιμήσω. Εσείς τιμάτε βεβαίως εμάς με την παρουσία μας, για να είμαι παρόν εδώ. Η γεωπολιτική κατάσταση επιβάλλει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή εδώ. Η ενέργεια και όλα τα θέματα τα οποία ξεδιλύγονται από αυτήν μας αναγκάζει να είμαστε προσεκτικοί, παραπάνω από ό,τι είμαστε μέχρι τώρα. Και είμαστε. Κάνουμε χίλια πράγματα, κάνουμε πράγματα που ξέρετε και πράγματα που δεν ξέρετε και οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Είμαστε εκπαιδευμένοι, γνωρίζουμε τι θα κάνουμε, τα δοκιμάζουμε συνεχώς και είμαστε έτοιμοι. Εύχομαι στον διοικητή που αποχώρησε τα καλύτερα, πηγαίνει σε μια δύσκολη θέση από την οποία το πολλαπλασιαστή ισχύος αυτό που λέγεται ειδικές δυνάμεις θα πρέπει να το διαχειριστεί με σκοπό να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία τους και υποδέχεστε ένα νέο διοικητή, ο οποίος όπως είπε ο κύριος διοικητής σας δεν έκανε μια εξαιρετική παρουσία στη Λίμνο. Έχω κρατήσει στο κινητό μου ένα μήνυμα το οποίο μου ήρθε 11.30 ώρα τη νύχτα από τον Άι Στράτη. Το μήνυμα είχε μια φωτογραφία ενός πυροβόλου να κάνει βολή και από κάτω η λεζάντα έγραφε: για πρώτη φορά από ύπαρξη στρατού στον Άι Στράτη εκτελούμε πυρά από εκεί. Ήταν ένας στόχος που είχαμε θέσει μαζί με τον κύριο διοικητή της ΑΣΔΕΝ να υλοποιηθεί αυτό και υλοποιήθηκε. Ως άνθρωποι πρακτικοί, θα δείτε τα έργα πώς θα βελτιώνονται κάθε μέρα, περαιτέρω από τη βελτίωση που έχει επιφέρει ο κύριος Χιονής και με τη δικιά σας συμπαράσταση μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι η περιοχή εδώ είναι πάρα πολύ καλά από στρατιωτικής άποψης, έτσι ώστε εσείς να ασχολείστε με τα ειρηνικά σας έργα, με αυτά που πρέπει να ασχολείστε. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και το κάνουμε καλά.